Θέλω να ξεκινήσω από κάτι που μάθαμε χθες στην ορκομοσία του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου, ότι ο Οκτώβρης που πέρασε ήταν ο πιο ζεστός των τελευταίων 125.000 χρόνων και θέλαμε να το... Δηλαδή πραγματικά είναι εντυπωσιακό που η νέα Περιφερειακή Αρχή έχει στοιχεία για το κλίμα πριν από την εποχή των Παγετώνων. Αυτό είναι χαρακτηριστικό και δείχνει το εξής. Πόσο η φαντασία και ευρηματικότητα υπάρχει, τι άλλο θα σκαρφιστείτε για να κρύψετε τη συνειδητή διαχρονική πολιτική επιλογή κυβερνήσεων και περιφερειακών αρχών που αφήνει το λαό απροστάτευτο από τα φυσικά φαινόμενα. Την πολιτική Βεντάλλε επιλογή, θα του πάρει, βεντάλλε. την πολιτική επιλογή που λέει στην ίδια κατεύθυνση με την Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόζονται σχέδια που δεν συνεπάγονται υπερβολικό κόστος στον τομέα της διαχείρισης των πλημμυρών, σε όλους τους τομείς, θα πούμε εμείς, που έχουν να κάνουν με την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων. Ο λαός ξεζουμίζεται από φόρους, από τα αποδοτικά τέλη, από κάθε είδους χαράτσια, και για τις βασικές του ανάγκες δεν υπάρχουν χρήματα, όπως είναι η αντιπλημμυρική προστασία. Δηλαδή, για να μένει, να μην πνίγεται, για να μην χάνει το σπίτι του, δεν υπάρχουν χρήματα. Φταίει η κλιματική κρίση. Φταίει η κλιματική κρίση που δεν θα ολοκληρωθούν έργα σημαντικά αντιπλημμυρικά για την αντιπλημμυρική προστασία, όπως αυτό της ευρύτερης περιοχής γύρω από το ρέμα Γιώργη του Δήμου Μεγαρέων. Φταίει ο κακός μας ο καιρός που τα ρέματα παραμένουν ασυντήρητα και ακαθάριστα, που για το εξαιρετικά επίγον έργο του καθαρισμού των ρεμάτων μετά τις πυρκαγιές στην Δυτική Αττική τον Ιούλιο του 2023, το οποίο έχει προϋπολογιστεί στο ύψος του 1.240.000 ευρώ, για φέτος θα διατηρηθούν 1.000 ευρώ μόνο. Πότε θα καθαρίσουν τα ρέματα αυτά? Για τα 7 αντιπλημμυρικά έργα στο δυτικό τομέα και τα 8 στη Δυτική Αττική, φέτος έχετε πιστώσει από 1.000 ευρώ. Πότε θα γίνουν? Με αυτόν τον τρόπο θα κρατήσετε την Αττική ασφαλή ή θα την κρατήσετε την Αττική ασφαλή με αυτά τα μέτρα και τα έργα που είναι ανύπαρκτα για την ανεξέλεγκτη ρήπανση και τον συνεχή κίνδυνο να ξεσπάσει ένα βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης σε μια περιοχή με πολλές εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας επικινδυνότητας που βρίσκονται και σε απόσταση αναπνοής μεταξύ τους, με οικισμούς, με παιδικούς σταθμούς, με σχολεία. Ίσα-ίσα συνομολογείται σε νέους κινδύνους. Συνομολογείται στην κατασκευή αγωγών LNG, μεταφορές LNG, στην κατασκευή αγωγών λευκών προϊόντων, σε αυτά συνομολογείται. Ή για το ζήτημα για την κατάσταση με το χυτά, που διαόνισαν όλες οι περιφερειακές αρχές. Και τώρα ο νέος περιφερειάρχης βάζει και αυτό στην υπογραφή του ότι θα προωθήσει την καρκινογόνα καύση των απορριμμάτων με τη δημιουργία εργοστασίου καύσης, αδιαφορώντας για τους υψηλούς ρυθμούς αύξησης των καρκίνων στην περιοχή εκεί. Εμείς θα πούμε το εξής. Κανένας δεν μπορεί να παίζει με την προστασία της ζωής και της περιουσίας του λαού της Αττικής, και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε με το λαό της Αττικής στο πλευρό μας και στη νέα μας θητεία.